φυλακή. Στα νότιο-ανατολικά κινείται η κακοκαιρία. Θα επιμείνει σε αυτές τις περιοχές, γιατί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στη διάρκεια της απόψινής νύχτας, θα έχουμε βελτίωση του καιρού. Αύριο πρέπει να πούμε πώς. Να δούμε και τη σχετική κάρτα λοιπόν με τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν πρέπει να αναφέρουμε πρώτον πώς βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες θα έχουμε σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Και καθώς η δυνατότητα της γης να απορροφήσει όμβρια ύδατα είναι ήδη περιορισμένη, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Δεύτερον, τα ποτάμια και οι χήμαροι της Θεσσαλίας και της Θερεάς θα μεταφέρουν αύριο, αλλά πιθανότατα και μεθαύριο, πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι τα νερά των ισχυρότατων βροχοπτώσεων του Σαββατοκύριακου. Και τρίτον, πολύ προσοχή στον Παγετό τις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες αύριο σε βόρεια και κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα. Πάμε στο 2013 τώρα να δούμε πώς θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, πρωτοχρονιά. Την πρώτη μέρα λοιπόν του 2013 ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στη χώρα μας. Δεν θα λείψουν από Κυκλάδες, Κρήτη, και από ό,τι βλέπω και αρκετές λιακάδες πια. Στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα πολλές ώρες ηλιοφάνειας, κάποιες νεφώσεις στην Αττική, όχι όμως βροχές, κανένα πρόβλημα από τους ανέμους. Μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία, παγετός όμως τη νύχτα και νωρίς το πρωί και πάλι στα βόρεια.